Στις 10 Νοεμβρίου οι εικόνες από την πρωτοφανή θεομηνία που κατέγραψε η κάμερα της Κρήτη TV έκοβαν κυριολεκτικά την ανάσα. Ρέματα και ποτάμια του Ρεθύμνου υπερχείλησαν από τα ορμητικά νερά της βροχής, με τους αυτοδιοικητικούς να τρέχουν και να μην φτάνουν, αλλά και τους πολίτες να δίνουν για μέρες μάχη με τα λασπόνερα. 2 μήνες μετά, η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Οικονομικής της Επιτροπής έδωσε το τελικό OK για την άμεση εκπόνηση μελετών, ώστε να τρέξει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η αντιπλημμυρική θωράκιση 3 σε πρώτη φάση περιοχών στο νομό Ρεθύμνου. Πρόκειται για περιοχές που βρέθηκαν στο κόκκινο τον περασμένο Νοέμβριο. Οι μελέτες ύψους 3.100.000 ευρώ για τη διευθέτηση ρεμάτων αφορούν στο ρέμα του Πλατανιά προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, στο ρέμα Ξεριά Πηγιανού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, καθώς και στο ρέμα του Πλατή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Ένα χρόνο τώρα είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά τον νομό, κάνοντας μελέτες με κωδικούς όμως έργων διευθέτησης, συγχρόνως δηλαδή με το που θα τελειώσει η μελέτη, να ξεκινήσουν τα έργα διευθέτησης που θα προτείνουν οι μελέτες σε όλα τα μεγάλα ποτάμια και μικρότερα, τα οποία παρατηρήσαμε ότι δημιουργούν πρόβλημα σε όλη την περιφερειακή ενότητα λόγω των καιρικών συνθήκων. Έτσι λοιπόν είχαμε αναθέσει σε μελετητικά γραφεία να εκπονήσουν εδώ και αρκετούς μήνες τα τεύχη δημοπράτησης των μελετών αυτών, γιατί είναι περιβαλλοντικές μελέτες, είναι δύσκολες μελέτες, όμως πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με τη Μέρη Ιωνή, οι μελέτες αυτές στοχεύουν σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης συγκεκριμένων περιοχών, αλλά και ορθής διαχείρισης των υδάτων, ώστε στο μέλλον να αποφευκθούν τα χειρότερα. Κάναμε διάθεση πίστοσης για να δημοπρατήσουμε πάλι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, με προϋπολογισμό συνολικό 3.600.000 ευρώ, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, καθαρισμό όλων των ποταμών και των ρεμάτων πάλι ανατολικά του Ρεθύμνου και στο Μιλοπόταμο αλλά και στους άλλους δήμους, εκεί όπου παρατηρήθηκαν, παρά το ότι είχαμε καθαρίσει στις τελευταίες βροχοπτώσεις, επειδή ήρθαν πάρα πολλά φερτά υλικά κυρίως από τα ορεινά, πρέπει να καθαρίσουμε πάλι τους ποταμούς αυτούς, να είναι έτοιμοι, έτσι ώστε, επειδή είναι και ο χειμώνας μπροστά μας, για να μην έχουμε μεγάλες πλημμύρες. Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας θα ακολουθήσουν δεσμεύσεις πιστώσεων και για τους υπόλοιπους ποταμούς και ρέματα σε διάφορες άλλες περιοχές του Ρεθύμνου.